σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ορίσατε και σήμερα, Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, είμαστε εδώ να υποδεχτούμε μαζί τον νέο μήνα. Ακόμα έξω πολύ καλοκαιρινός καιρός, ήλιο βλέπω εδώ δεξιά. Λοιπόν... Έχει πέσει όμως η θερμοκρασία, Έλληνα, ναι. Καθώς και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 16 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Χρόνια σας πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζει πάρα πολύς κόσμος. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αργύρι, στον Ανάργυρο, τον Αργύρι, την Αργυρό, τον Δαμιανό, τον Κοσμά. Χρόνια σας πολλά σε όλους. Καλημέρα Νικολέτα. Καλημέρα Έλενα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στον κόσμο εδώ γύρω από εμάς που είναι εδώ και μας βοηθάει καθημερινά. Καλημέρα και καλό μήνα και σε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα του ζούγκλα.gr. Που μας βοηθούν με τις έρευνες που κάνουμε και με τα θέματα που βρίσκουν για να είμαστε εμείς εδώ να τα συζητάμε και να τα βλέπουμε μαζί σας. Όπως έχουμε πει, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τώρα η Νικολέτα Τσίπου θα σας το πει με το δικό της, με έναν δικό τρόπο. Μπορείτε λοιπόν καθημερινά να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο καινούριο μας email πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr, καθώς και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση, αλλά βρισκόμαστε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Μπορείτε να μας πείτε οτιδήποτε εσείς θέλετε, να ερχόμαστε σε επικοινωνία, να μας στέλνετε τα βίντεό σας όπως έχουμε πει καθημερινά και εμείς εγγυόμαστε να απαντάμε στον καθένα σας ξεχωριστά. Θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Μέχρι πριν λίγο καιρό σας λέγαμε ότι, δεν ξέρω αν το κατάλαβε ο κόσμος, σας λέγαμε ότι μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@gmail.com. Αυτό τώρα πια άλλαξε, το βλέπετε και στις οθόνες σας. Είναι πρώτη ανάρτηση@zoungla.gr. Έτσι ακριβώς, Έλληνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα 1η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα αυστηρής χορτοφαγίας. Είναι και Παρασκευή, βέβαια. Ξέρεις, εγώ με τα χόρτα δεν το πολύ έχω, γι' αυτό μην το λες εμένα. Θα το πω στην Κυριακή εκεί απέναντι. Κυριακή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αυστηρής χορτοφαγίας, να γνωρίζεις. Επίσης, σήμερα είναι η Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Όπως είπαμε, γιορτάζουν μερικοί άνθρωποι σήμερα. Χρόνια σας πολλά και πάλι. Σήμερα μας βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ ευχάριστα, μιας και λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή. Όσοι μας ακούγατε, ακούγαμε και τραγούδια εδώ πέρα. Συγκεκριμένα ακούσαμε του Σταμάτη Γονίδη και το Knockout, το «Λυπάμαι, μα έχεις θέματα ψυχολογικά να λύσεις». Εδώ όλη η ομάδα ήμασταν έτσι, το ακούγαμε όχι τέρμα, πιο πολύ από το τέρμα. Δηλαδή, αντίχησε εδώ πέρα όλο το στούντιο. Μας ακούσαν και από πάνω. Λοιπόν, έτσι έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ευχάριστα την ημέρα μας σήμερα. Τελειώνει και η εβδομάδα σήμερα. Τελειώνει και η εβδομάδα, είναι η αρχή ενός νέου μήνα. Ας περάσουμε όμως να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 1η του Νοέμβρη, την πρώτη μέρα του Νοεμβρίου. Λοιπόν, το 451 ολοκληρώνεται η 4η Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας, η οποία καθόρισε το ορθόδοξο στίγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και καταδικάστηκε ο μονοφυσιτισμός. Αργότερα το 1903 η Ορέστια του Εσχύλου ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο Αθηνών για πρώτη φορά στη Δημοτική. Το γεγονός προκαλεί συμπλοκές με αποτέλεσμα να υπάρξουν και τρία θύματα. Τα Ορεστιακά, όπως λέγονται. Αργότερα το 1920 είναι η εκλογική ήττα του Ελευθέριου Βενιζέλου που φεύγει απογοητευμένος από την Ελλάδα. Το 1940 ο υπολογαγός Αλέξανδρος Διάκος προσπαθεί να ανακαταλάβει ύψωμα, αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Είναι ο πρώτος νεκρός Έλληνας αξιωματικός του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου. Το 1962 η Ελλάδα υποβάλλει αίτηση για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, ενώ το 1974 ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας των Εφετών Αθηνών ασκεί ποινική δίωξη εναντίον του Γεώργιου Παπαδόπουλου, του Στυλιανού Πατακού, του Νικόλαου Μακαρέζου και 62 ακόμη πραξικοματιών για εσχάτη προδοσία. Τότε ασκούσαν ποινικές διώξεις για εσχάτη προδοσία. Ναι, πλέον δεν υπάρχει αυτό και δεν θα υπάρχει. Και όμως είχα διαβάσει πριν λίγο καιρό ότι ήταν ένας γιατρός Δημητρίου Αλεξίου, ο οποίος είχε μηνύσει και τους 300 βουλευτές για εσχάτη προδοσία. Να ξέρεις. Λοιπόν, δεν έχουμε χαρτιά τώρα να φτιάχνουμε δικογραφίες για 300 βουλευτές, Έλενα. Λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω να δούμε ποιες είναι οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα την 1η του Νοέμβρη.
Το 1762 γεννήθηκε ο Σπένσερ Πέρσιβαλ, ο Βρετανός πολιτικός, ο μοναδικός πρωθυπουργός που δολοφονήθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Το 1863 γεννήθηκε ο Τζορτζ Πάρκερ, ο Αμερικανός εφευρέτης βιομήχανος και ιδρυτής της φερεπώνυμης εταιρείας των στυλών του Πάρκερ. Το 1943 γεννήθηκε επίσης ο Σαλβατόρε Ανταμό, ο Ιταλοβέλγος τραγουδιστής. Και να δούμε και ποιοι έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1968 πέθανε ο Γεώργιος Παπανδρέου, επωνομαζόμενος και ως γέρος της Δημοκρατίας, ο πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός. Ενώ το 2000 πέθανε ο Στίβεν Ράνσιμαν, ο επιφανής Βρετανός βυζαντινολόγος. Ενώ το 2012, δηλαδή πέρσι, την τελευταία της πνοή άφησε η Στέλλα Κακογιάννη Σουλιώτη. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα δικηγόρος της Κύπρου, η πρώτη γυναίκα υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας και η πρώτη και μόνη γυναίκα γενική εισαγγελέας της Κύπρου. Να ξέρεις, επίσης. Χρειάζεται. Εντάξει, μόνη γυναίκα είναι. Πρέπει να θυμάμαι τις γυναίκες που δίνουν. Πώς να το πω, που καμιά φορά παίρνουν θέσεις ανώτερες από αυτές των ανδρών. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 1η Νοεμβρίου. Ουσιαστικά έχουμε 54 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είχαμε. Όχι, Έλληνα, γιατί είναι 30, μάλλον 53, γιατί είναι 30 μέρες, 29 ημέρες, συγγνώμη, του Νοεμβρίου και 24, για να πούμε παραμονή 53, Χριστούγεννα. 53, άρα καλά σου είπα εγώ ότι δεν το είπαμε και χθες τα 54, λοιπόν έχετε 53 μέρες ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Πραγματικά κάθε μέρα τα λέμε και γελάμε κάθε λιγότερες από 20 μέρες για να μπορείς να στολίσεις, να ξεκινήσεις να στολίσεις. Συνήθως λίγο μετά τις 20 Νοεμβρίου δεν ξεκινάνε να στολίσουν τα μικρά παιδάκια. Εμείς πότε θα στολίσουμε το μετά τις 20 Νοεμβρίου? Και αύριο. Λοιπόν, μπορείτε, ξέρετε, αυτές τις μέρες κάποια στιγμή να ανοίξετε τους δέκτες σας, γιατί όπως έχουμε πει, μας παρακολουθείτε ζωντανά. Και από το να δείτε ενημέρωση, να μας δείτε εμάς εδώ πέρα να βάζουμε δεντράκια, ελαφάκια, ναι, τριγωνάκια και τα άλλα αστεράκια που βάζεις. Εντάξει, τα Χριστούγεννα είναι μια πάρα πολύ ωραία γιορτή και κάθε χρονιά την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Και είναι από τις γιορτές αυτές που γιορτάζεις κάτι χαρμόσυνο. Και είναι πολύ, εκείνοι μελαγχολούν. Είναι πολύ εκείνοι που μελαγχολούν τα Χριστούγεννα. Εγώ μελαγχολώ το Πάσχα. Γιατί? Εντάξει, είναι. Στεναχωριέσαι που βάζει το αρνί στη σουβλά. Όχι, αλλά δεν είναι μια, πώς να το πω, χαρμόσυνη. Πες μου κάτι, μέχρι ποια ηλικία πηγαίνεις και λέγεις τα κάλαντα? Μέχρι ποια ηλικία, νομίζω μέχρι την 6η Δημοτικού 1η Γυμνασίου. Α, ήσουν αρκετά μεγάλη. Ναι, ήμουν αρκετά. Τώρα, όπως πάνε τα πράγματα, μας βλέπουν να ξαναβγούμε και φέτος για τα κάλαντα. Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν μικρή, κάποια στιγμή είχα πάει για τα κάλαντα με τον ξαδερφό μου. Ο οποίος ξαδερφός μου, εγώ μικρή, δεν ήξερα να μετράω τα χρήματα. Γυρνάμε στο σπίτι, είχαμε μαζέψει αρκετά λεφτά και τι έκανε. Είχε κρατήσει όλα τα χοντρά, μου είχε δώσει εμένα όλα τα ψηλά και μου λέει: κοίτα, εσύ έχεις περισσότερα λεφτά από μένα. Και εγώ μπορεί να είχα, ξέρω εγώ, 20-25 ευρώ και εκείνος να έχει 100. Θέλω να πω ότι ίσως ήρθε η ώρα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τον αδελφό μου, γιατί του έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήρθε η ώρα να σου ζητήσω, Γιώργο, λοιπόν, δημόσια συγγνώμη γι' αυτό. Και συγκεκριμένα, όχι απλά τα έπαιρνα. Του έδινα το πλούτο, κοίτα πόσο βαριά είναι. Και θυμάμαι ότι έτσι είχαμε πάρει ένα παιχνίδι επί τραπέζι τότε που ήταν πολίτες μόδας. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που πήρες με τα καλάντα? Εγώ θυμάμαι σαν τώρα, πήρα την πρώτη τηλεόραση για το δωμάτιο των γονιών μου. Την έκανα, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Όχι, εγώ θυμάμαι. Την έκανα δώρο. Εγώ θυμάμαι, είχα πάρει το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και δεφόσον δεν το ήθελα, του έλεγα αυτό το πέσουμε μαζί. Λοιπόν, εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ, συζητάμε και λίγο έτσι τα δικά μας. Στείλτε μας κι εσείς τις, άμα θέλετε, από τώρα. Εντάξει, θα τα λέμε αυτά όσο περνάει ο καιρός. Και ειδικά όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, στείλτε μας και εσείς τι έχετε κάνει τα Χριστούγεννα, γιατί υποτίθεται τέτοιες γιορτές είναι για να κάνεις καλές πράξεις. Και αυτή η παράδειγμα που έκανα εγώ δεν ήταν και πολύ καλή πράξη. Δηλαδή, αν και εσείς έχετε πάρει τα λεφτά από τα αδέλφια σας, τους φίλους σας, τα ξαδέλφια σας. Να το ξανακάνετε. Καλά φέτος. Νομίζω ότι θα βγει πάρα πολλοί κόσμος να πει τα κάλαντα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Όπως και κάθε χρόνο βγαίνουν. Συνήθως βγαίνουν demo, δηλαδή ο ένας με το κλαρίνο, ο άλλος με τον ντέφι, ο άλλος. Με το κλαρίνο, ρε κοπέλα μου. Και να ξέρετε, έχω ένα βίντεο, έχουμε βρει ένα βίντεο στο οποίο εδώ η Νικολέτα Τσίκου παίζει κλαρίνο. Όταν θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο αυτό το βίντεο να το πάρω από το κινητό, να είστε σίγουροι θα το βάλουμε για βίντεο της ημέρας. Ξέρεις όμως, να σου πω κάτι, το κλαρίνο είναι το απόλυτο όργανο, μάλλον μουσικό όργανο, ναι, της Ηπείρου. Εντάξει, και έτσι, ναι, δεν μπορώ. Αν δεν πενέψω το σπίτι μου, να πέσει ή να με πλακώσει.
Λοιπόν. Ναι, βέβαια, ήρθε η ώρα να πάμε για τις εφημερίδες. Βέβαια, να. Λοιπόν, ξεκινάμε τις εφημερίδες, αγαπητέ κόσμε. Καλό μήνα, αγαπητέ κόσμο. Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες της 1η Νοεμβρίου, της Παρασκευής 1η Νοεμβρίου. Και Νικολέτα, ξεκινάμε, βλέπουμε τον Ελεύθερο. Με τον Ελεύθερο Τύπο. 5 αλλαγές στον φόρο ακινήτων. 1. Νέα κλίμακα για τα αγροτεμάχια ανάλογα με την καλλιέργεια. 2. Μικρότερη βάση για όσους δεν παίρνουν αγροτικές επιδόσεις. 3. Αυξάνεται το όριο επιδότησης για έκπτωση 50%. 4. Ελαφρύνσεις για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. 5. Απαλλαγή για τα υποαπαλωτρίωση ακίνητα. Θρίλερ με την άφηξη της Τρόικας στην Αθήνα. Παιχνιδάκια από τους δανειστές που ζητούν δεσμεύσεις για μέτρα πριν πάρουν το αεροπλάνο. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Ημερησία. Κέρδη 17,2% στο χρηματιστήριο Αθηνών τον Οκτώβριο. Οδηγός στο ράλι ανόδου το τελευταίο τρίμηνο. Οι τραπεζικές μετοχές με κέρδη 81,61%. Φλερτάρει ξανά με 1.200 μονάδες ο δείκτης. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα ο φόρος. Πόλης εναντίον υπαίθρου και βουλευτές εναντίον βουλευτών. Από δύο χωριά. Παράταση στον διάλογο με εντολή Μαξίμου. Η διγλωσία των Ευρωπαίων τρέφει τις παρακολουθήσεις. Ψηφοθυρικά παιχνίδια με τους φόρους. Και να πάμε και στην εφημερίδα Το Έθνος. Παιχνίδια εκβιασμού από την Τρόικα. Ήξεις αφήξεις για τον χρόνο επιστροφής τους. Κυβέρνηση. Τους περιμένουμε τη Δευτέρα. Ενώ 53 συλλήψεις για παράνομο τζόγο. Ο λογαριασμός με το νέο φόρο για όλα τα ακίνητα. Επιχείρηση κατευνασμού Σαμαρά Βενιζέλου για το μίνι Αντάρτικο από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και Χρυσή. Και Πασόκ. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Σε απόγνωση οι βουλευτές. Παιχνίδι εκβιασμών η Τρόικα. Απειλή να μην έρθει στην Αθήνα την Δευτέρα. Θα καταντήσουμε σαν το Πασόκ του 5%. Η δραματική διάλογη του Υπουργού Οικονομικών με τους 74 γαλάζιους για το νέο φόρο ακινήτων. Και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης να καταργηθούν οι φόροι που βαραίνουν τη λαϊκή οικογένεια. Συνταξιούχοι μαζικά εχθές στους δρόμους με αιχμή τα ζητήματα της υγείας. Πάμε στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Τα παιδεία παίζει, καυγαδίζουν αν θα μας τα πάρουν ως χαράτσι ή ως φαπ. Και η Τρόικα τρίβει τα χέρια. Ο Παυλόπουλος στην Ελευθεροτυπία, αντισυνταγματική και ιδιοφόροι. Ενώ Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένη η λήψη νέων μέτρων. Η Ελλάδα που αντιστέκεται. Ενώ χωρίς επιτροπή 43 παθήσεις για αναπηρία. Εισβολή κυπατζίδων στη Βουλή. Αθωώθηκε ο Ρομπέν των Φτωχών και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Απάνθρωπων Δικαιωμάτων. Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Roadshow σε Μόσχα και Μόντρεαλ για παρουσίαση των ελληνικών μετοχών. Το χρηματιστήριο Αθηνών ανοίγει τις πόρτες σε επενδυτές από τη Ρωσία. Μάχη εντυπώσεων από την Κομισιόν με δημοσιεύματα και αφιλεγόμενες δηλώσεις. Άγνωστο πότε θα επιστρέψει η Τρόικα, ενώ οι φορείς μιλούν για βαριές επιπτώσεις. Και μιλάμε για τη φορολογία ακινήτων. Και να πάμε να περάσουμε στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Άγριο φέση από τον Μέρλο, αρχιτέκτον του Κολονακίου, πήρε σχεδόν 500.000 ευρώ για ένα νεοκλασικό στο Μέτς που δεν ανακαίνισε ποτέ. Ο μεγαλύτερος έμπορας κοκαίνης και το σεξι κορίτσι της showbiz δραπέτης από το μαλανδρίνο συνεργάτης του Ριζάι. Το δράμα της δασκάλας που αναστάτωσε την παρέλαση. Μα ήταν να μην την αναστατώσει. Εντάξει, δεν είναι ετοιμασία αυτή τώρα για δασκάλα στην παρέλαση. Τέλος πάντων, πάντως είναι μια έτσι, πολύ εντυπωσιακή. Πολύ εντυπωσιακή, έχεις δίκιο. Και είναι και ξανθιά. Οι ξανθές λοιπόν... είναι πολύ εντυπωσιακές. Ναι, εντάξει, το ξανθιά. Ειδικά αν σου πάει το χρώμα. Λοιπόν, και στην εφημερίδα Η Αυγή από Σαμαρά, Βενιζέλος, Τουρνάρα. Μανούβρες για άτακτη υποχώρηση. Σε ελιγμούς για να λιάνουν τις αντιδράσεις των βουλευτών τους, κυρίως το νομοσχέδιο για το χαράτσι στα ακίνητα, επιδίδονται οι ηγεσίες Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ιταλία στους δρόμους, το κίνημα κατά των εξώσεων. Ενώ ο Σαμαράς και 58. Τα λίγα δεν μπορούν να γίνουν λιγότερα. Κραυγή αγωνίας των ανθρώπων με αναπηρία. Ενώ ο κύριος Δράβλας, διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπάρχει εμπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ στις σκουριές. Εργασία, ποτέ την Κυριακή. Απεργία λοιπόν στις 3 Νοεμβρίου. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές, ξεκινώντας με τη Live Sport. Στη Live Sport λοιπόν έρχεται η Liverpool, ο Μήτρογλου στο στόχαστρο και των κόκκινων της Αγγλίας. Αγαπημένος Έλληνα, με κοιτάς έτσι, σε βλέπω.
Και να περάσουμε στην εφημερίδα Η Πράσινη. Θα φάνε καλά. Λιοντάρι στο ναό ο Μπράνιτς υπόσχεται ένα καυτό βράδυ στους λιμανίσιους. Ναι. Η λιμανίση είναι... Ναι. Καλά το, καλά ξέρεις, βλέπω. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα στην Goal. Ένας είναι ο βασιλιάς. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό, το παλεύουν φιλότιμα 88-83, αλλά στο τέλος διαπιστώνουν, όπως ξεκινήσαμε, ότι ένας είναι ο βασιλιάς. Λοιπόν, το πλάνο του Μίτσελ, η αποφάση του Ισπανού για την εντεκάδα του Ολυμπιακού. Δίδυμο Σαβιόλα και Μίτρογλου και Παπάζογλου στο δεξί άκρο της άμυνας. Και να διαβάσουμε και την εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. Τάκης Τσιόλης, τα έξι κλειδιά του ντέρμπι. Θέλει τρελό διαιτητή και αυτός είναι ο κάκος. Μεγάλες αλήθειες που θα προκαλέσουν αίσθηση. Νίκησε και τον κακό του εαυτό. Ο Μίτσελ, να δείξουμε στο γήπεδο πως είμαστε το φαβορί. Τα πλάνα για τη λεωφόρο. Ακάθεκτος ο Αλαφούζος έβαλε στο παιχνίδι και το ραδιόφωνο. Νέες προκλήσεις από το Παράγκα και όραμα. Και να πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην γάτα. Ο γάτος. Η γάτα, χτες το έκανα λάθος. Μα είναι μόλις ως γάτος. Και πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στην γάτα. Καυτή τριάδα με άσους. 4,56 πληρώνει η τετράδα με under και over. Με 43 παιχνίδια και 2 μονά αποδεκτά το κουπόνι. Δυνατά φοβορεί από την Ιταλία, την Αγγλία και το Μεξικό. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. Sold out για την Αγία Σοφιά. Η τρέλα των ενωσιτών για τη γηπεδάρα ανάγκασε την ΑΕΚ να βγάλει χθες ανακοίνωση για να γνωστοποιήσει ότι δεν υπάρχει πρόσκληση ούτε για δείγμα για την παρουσίαση της ερχόμενης Τετάρτης. Θα γέμιζε και το ΟΑΚ από την αστήρευτη δίψα των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ για να δούνε το ναό στον οποίο θα πηγαίνουν σε 2 χρόνια. Προσπαθούν να κρατηθούν, αλλά η χαρά δεν τους αφήνει. Οργιάζει ο Πεκταράς. 2 γκολ και νέα μεγάλη εμφάνιση από τον Μάνταλο χθες στο μάτς της Ξάνθης με τον Ηρακλή. Και όπως κάθε μέρα θα κλείσουμε με την εφημερίδα Γαύρος. Γαύρος η προκήρυξη λοιπόν. Ο νόμος του θρύλου. Στο τέλος κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές της Ευρώπης προηγήθηκαν με 66-51, αλλά σε ένα οκτάλεπτο οι Γερμανοί επέστρεψαν. Καθάρισαν ο Πρίντεζης, ο Μάτζαρης και ο Λοντζέσκι. Σούπερ εμφάνιση ο Ντάνστον. Μπαρτζόκας. Πήραμε μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια φορμαρισμένη Μπάγερν. Ενώ με τα μεγαλύτερα γράμματα στο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε. Κόλπο με Φουστέρ και Μίτρογλου. Αυτό σκέφτεται για Παναθηναϊκό ο Μίτσελ. Ερωτηματικό στον άξονα για Σάμαρη, Μανιάτη, Εντιγκάκη και για Ταμπαρέ. Υπέρβαση. Ο Μίτσελ καλείται να κάνει κολλητά μάτς με Πάο, Μπενφίκα, κάτι που δεν έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός. Η Ντόρτμουντ για Μίτρογλου. Στο Γαύρο τελικά δεν θα αφήσει τίτλο για τίτλο να διαβάσει κάθε φορά. Άμα θέλετε, μπορώ να ανοίξω να διαβάσω και μέσα κάποια πράγματα λοιπόν. Αυτή ήταν και η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και όπως καταλαβαίνετε θα διαβάσουμε τώρα το πρωτοσέλιδο της νούμερο 1 ηλεκτρονικής εφημερίδας και φυσικά ο λόγος για το ζούγκλα.gr. Ανατροπή δεδομένων, οι απαντήσεις των ψηφοφόρων, με συγχωρείτε, απλά ανανεώνεται η σελίδα κάθε τόσο, οι απαντήσεις των ψηφοφόρων που δρομολογούν τις εξελίξεις. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Σόι το Βασίλειο συνελήφθη για διοργάνωση παράνομων στοιχημάτων ο γιος του αυτοκράτορα τον Τζόγου του κυρίου Τεκτερίδη. Η λαϊκή ρίση το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Αυτό πήγα να σου ταιριάζει. Το λέει από κάτω το ζούγκλα. Λοιπόν, και πάμε σε το πρωτοσέλιδο. Η μαφία του παράνομου τζόγου. Πολυμελές κύκλωμα είχε στήσει βιομηχανία στοιχημάτων σε όλη την Ελλάδα. Ενώ το τέταρτο πρώτο σέλιδο. Το νέο ασφαλιστικό. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο. Τι αλλάζει στα όρια συνταξιοδότηση. Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε την Πέμπτη το ασφαλιστικό. Αυτά ήταν αγαπημένοι φίλοι και φίλες τα πρωτοσέλιδα του ζούγκλα.gr. Ήρθε η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε.
πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Κάμερα. Έχεις κινητό. Έχεις υπολογιστή. Έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα βρισκόμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα. Καθώς μέσα στην επικαιρότητα βάζουμε και διάφορα βιντεάκια που μας στέλνετε εσείς και έτσι να μας στέλνετε καθημερινά. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500 καθημερινά. Να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr, στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και να μην ξεχάσουμε να πούμε πως αν σας άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή μας ή αν δεν την προλάβατε όλοι, αν θέλετε να μας ξαναδείτε, να μας κάνετε share στους φίλους σας, μπορείτε μέσα από το κανάλι του Ζούγκλα TV στο YouTube, πατάτε Ζούγκλα TV στην αναζήτηση και θα μας βρείτε εκεί Ζούγκλα TV Πρώτη Ανάρτηση. Τα βίντεο επίσης, γενικώς εκπομπές όλου του προγράμματος της Ζούγκλας, να πούμε ότι ανεβαίνουν εκτός από το YouTube και στο Web TV του Ζούγκλα. Αν μπείτε στο site της zoogla.gr, υπάρχει κατηγορία Web TV που μπορείτε να ξαναπαρακολουθήσετε όλες τις εκπομπές του προγράμματος, μιας και από τις 9 έως και το βράδυ υπάρχει full το πρόγραμμα με τις εκπομπές. Αυτά λοιπόν ήταν τα στοιχεία επικοινωνίας. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Μιχάλη από τη Ρόδο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα ήρθε η ώρα, όπως έχουμε πει, να δούμε το βίντεο της ημέρας. Το οποίο δεν είναι σήμερα σκυλάκια. Τώρα. Δεν είναι σκυλάκια, είναι μωράκια. Γιατί τα φώτα τα παίζουμε, είτε σκυλάκια είτε μωράκια. Άλλο δηλαδή. Μωράκια και άλλο σκυλάκια. Γιατί δηλαδή. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι επειδή ήταν ιδιαίτερη δυναμία. Την φορά μας είπε ο φίλος ο Ανέστης ότι οι άνθρωποι και τα σκυλάκια έχουν τους ίδιους νευρώνες που τους καθιστούν να έχουν τον ίδιο κεφάλι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά εντάξει, τα μωράκια είναι. Καλά το θυμάσαι το μωράκι. Το είδες εχθές το μωράκι που μας έδειξε η Κυριακή το καταπληκτικό. Που συγκινήθηκε. Θέλω να σου πω ότι εχθές, μετά που το είδαμε εμείς στην εκπομπή, ξαφνικά όλο το Facebook είχε γεμίσει με αυτό το μωράκι. Μάλλον, καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ όμορφο, πολύ όμορφη η σκηνή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο, το οποίο ποιος μας το έχει στείλει. Η φίλη μας η Κάτια. Λοιπόν, Κάτια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο που μας έστειλες. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Thank you.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και το βίντεο με τα μωράκια. Όντως, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε ειδικά, πάρα πολύ, Κάτια. Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Λοιπόν, ειδικά αυτό το μωράκι. Ποιο ήταν, κάτσε να δείτε. Είδες το πονηρούλι, το έσπρωχνε, το έσπρωχνε, το έσπρωχνε, το τραπεζάκι, τσακ, ναι, πάει το παιδάκι. Είναι αυτό. Αυτό φαντάζεσαι θα γίνει να μεγαλώσει. Κακά δείγματα αυτά για ένα μικρό παιδί. Λοιπόν, ένα μάρτυρα αυτό το παιδάκι που το ταΐζανε και κοιμόταν όρθιο. Ναι, που καθόταν έτσι. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ήταν το βίντεο της ημέρας. Σήμερα, όπως είπαμε, Παρασκευή. Έχετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή να ψάξετε, να σάρωστε όλο το ίντερνετ και να βρείτε το βίντεο που θα μας στείλετε για να παίξουμε το δικό σας βίντεο ως το βίντεο της ημέρας. Αν και δεν ξεχνάμε ότι από χθες μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο διαδικτυακός μας φίλος, ένα βίντεο το οποίο θα δούμε πως το παίξουμε προς το τέλος για να κλείσουμε ωραία την Παρασκευή. Ο Παντελίδης, ο Τζούνιο. Όχι, όχι αυτό. Έχουμε και αυτό, ε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να παίξουμε δύο βίντεο σήμερα λοιπόν για να κλείσουμε σίγουρα ωραία την Παρασκευή μας. Και ας πάμε να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Τουλάχιστον θα πούμε όσο προλάβουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Γιατί έρχεται και το δελτίο ειδήσεων. Θα πούμε εμείς όσα θέματα προλαβαίνουμε και μετά μην ανησυχείτε, έχουμε χρόνο μπροστά μας ακόμα να τα πούμε όλα, Νικολέτα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με ένα όχι τόσο καλό θέμα, γι' αυτό σας βάλαμε και τα μωράκια στην αρχή. Το οποίο είναι η δραματική μείωση των μισθών. Φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε εμάς να σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Μιας και έχετε δει, σίγουρα έχει δει όλος ο κόσμος τους μισθούς να μειώνονται πραγματικά δραματικά και το ένα μηδενικό να φεύγει σιγά σιγά, ξέρεις, μετά την υποδιαστολή. Βασικά δεν φεύγει ένα μηδενικό, θα φεύγουν πολλά μηδενικά. Εκτός από αυτό, μεταφέρεται και η υποδιαστολή τώρα. Εκεί πέρα που ήταν 430, θα πήγαινε 43,7. Λοιπόν, έχουμε δελτίο. Ωραία, τότε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Ουσιαστικά, όπως είπαμε, ότι το θέμα. Αυτό που έχουμε είναι η δραματική μείωση των μισθών, μιας και τα πάνω κάτω να μένετε να φέρει από σήμερα την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου η οριστική λήξη ισχύως της κλαδικής σύμβασης στις εμπορικές επιχειρήσεις για 500.000 εμποροϋπαλλήλους, που πρόκειται να δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται σε ποσοστό από 32% έως και 40%. Ο επικεφαλής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, πρότεινε ένα πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης, ένα δίμηνο διαλόγου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί σε ένα λευκό χαρτί μια νέα συλλογική σύμβαση για να μπορέσουν οι μισθοί να επανέλθουν στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή στα 918 ευρώ. Σε περίπτωση, σε διαφορετική περίπτωση, οι μισθοί αναμένεται να μειωθούν, όπως είπαμε, από 32 και 40. Επίσης, προειδοποίησε ότι η έναρξη της μετενέργειας από την 1η Νοεμβρίου του 2013 θα σημάνει τη μετατροπή των συμβάσεων σε ατομικές, ενώ για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους θα ισχύουν τα κατώτατα όρια μισθών, που είναι 586 ευρώ και 511 ευρώ για τους εργαζομένους κάτω των 25 ετών, αντί για τα 860 ευρώ. Ο κ. Κορκίδης κάλεσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων να υπογράψουν τη νέα σύμβαση με μείωση 13%. Ωστόσο, οι θυγόμενοι εμφανίζονται να είναι αρνητικοί. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΕΕ έχει ήδη προτείνει από τον περασμένο καλοκαίρι νέο βασικό μισθό, τα 751 ευρώ από 860 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 13%. Παρ' όλα αυτά, τα ανώτερα ποσοστά ενδεχομένως να είναι ακόμα υψηλότερα αν υπολογιστούν οι πρόσθετες μειώσεις από την κατάργηση. Με αποκλειστική απόφαση του εργοδότη επιδομάτων που δεν μετενεργούν, να σημειωθείτε ότι τα επιδόματα που μετενεργούν είναι μόνο τα πολυετία, στα τέκνων, πτυχίου και επικίνδυνης εργασίας, ενώ την επαναδιαπραγμάτευση σε επίπεδο ατομικό των μισθών με χαμηλότερο μισθό μισθοδοσίας, τα νομοθετημένα όρια που ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας κυμαίνονται για τον άγαμο από 586 έως 761,90 ευρώ, ενώ είναι 510,95 έως και 562,05 για όσους είναι ηλικίας κάτω των 25, να πούμε, Νικολέτα, ενώ για τους έγγαμους είναι από 644,69 έως και 820,51. Για τους κάτω 25 έγγαμους είναι από 562,02 έως και 613,15 μεικτά. Οι απώλειες, εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 55%.
Να μιλήσουμε όμως, Έλληνα, και λίγο για τις κλαδικές συμβάσεις που λήγουν στο τέλη του Δεκεμβρίου, όπως των ζαχαρόδων εργαστηρίων. Των ζαχαρόδων εργαστηρίων. Είναι οι κλαδικές συμβάσεις που λήγουν. Έτσι, ακριβώς, αυτών ναι, των κατηγοριών. Των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα ΤΕΕ δηλαδή, τεχνικών μελετικών εταιριών, βιβλιοδετείων, ιδιωτικών κλινικών, ξενοδοχείων, δημοτικών επιχειρήσεων, βιομηχανία ζυμαρικών, μεταλλείων, παροχής υπηρεσίας ασφάλειας, χειριστές αναψυκτικών λατομείων και πέτρας, χειριστές ανυψωτικών μεταλλείων και λιγνητορυχείων. Αυτά με λιγνητορυχείων, ναι, είναι για το λιγνίτι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στο πρώτο ζωντανό δελτίο της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα και πάλι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου κάνουμε και σήμερα μαζί την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας, της τελευταίας ημέρας της εβδομάδας. Νικολέτα, υπενθύμησε μας άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως. Με τον παραδοσιακό τρόπο λοιπόν επικοινωνίας μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-5500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr, μπορείτε να μας βρίσκετε στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Περιπολικά ακούω έξω, τι λες να έγινε. Βόλυμες θα κάνω. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο, όπως είπαμε πριν που διαβάσαμε το πρωτοσέλιδο, είχε αρχικό τίτλο «Σώει το βασίλειο» και από κάτω τον επίσης πολύ πετυχημένο τίτλο «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει». Έτσι λοιπόν, η λαϊκή ρίση «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει» ταιριάζει γάντι στην περίπτωση του μεγάλου κυκλώματος παράνομου τζόγου που εξαρθρώθηκε από τους άντρες της ασφάλειας Πολυγύρου Χαλκιδικής, καθώς ο εγκέφαλος της μίας εκ των τριών εγκληματικών οργανώσεων που αποκαλύφθηκαν φέρεται να είναι ο Βασίλης Τεκτερίδης. Πρόκειται λοιπόν για τον γιο του παλιού γνώριμου της ζούγκλας, του Γιώργου Τεκτερίδη, γνωστού επιχειρηματία της Πέλλας, ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση Φρουτάκια, που είχε αποκαλυφθεί στις τηλεοπτικές εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου το 2002. Μάλιστα, στις 22 Νοεμβρίου του 2012 είχε στρέψει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας όταν εισέβαλε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και απειλούσε να αυτοπυρποληθεί. Σε διάρκεια λοιπόν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 47 άτομα, κατασχέθηκαν 54 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεκάδες κινητά τηλέφωνα, χειρογράφες σημειώσεις με κωδικούς ονομάτων και χρηματικά ποσά από τα παράνομα στοιχήματα, 17 βιβλιάρια καταθέσεων, 3 αυτοκίνητα και ένα ταχύπλο σκάφος, Έλενα. Οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι των τριών εγκληματικών οργανώσεων είχαν ως έδρα τους νομούς Χαλκιδικής, Πέλλας και Γεννητσών, ενώ είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους στην Θεσσαλονίκη, την Βέρεια, την Αλεξανδρούπολη, το Κιλκής, τους νομούς Ροδόπης, Λάρισας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Ετωλοκαρνανίας και φυσικά και άλλων περιοχών. Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων διοργάνωναν παράνομα στοιχήματα μέσω διαδικτύου με κέρδη εκατομμύρια ευρώ και λειτουργούσαν παράνομα πρακτορία με αντικείμενο το παράνομο στοίχημα, τα τυχερά παιχνίδια και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών που απάρτιζαν τις εγκληματικές οργανώσεις ξεκίνησε πριν 4 μήνες μετά από πληροφορίες που έφτασαν στα γραφεία της ασφάλειας και κάναν λόγο για έναν εισπράκτορα από τη Χαλκιδική, ο οποίος περνούσε από διάφορα παράνομα πρακτορία και εισέπρεται χρήματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο εισπράκτορας άνοικε στην πρώτη εγκληματική οργάνωση αυτή της Χαλκιδικής και διαπιστώθηκε ότι επικοινωνούσε με τον φερόμενο ως αρχηγό της ομάδας της Πέλλας, Βασίλη Τεκτερίδη. Αρχικά είχε τεθεί υπό παρακολούθηση η πρώτη εγκληματική οργάνωση, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο ένας ιδιώτης εισέπαιρεται χρήματα από πρακτορία παράνομου στοιχηματισμού της Χαλκιδικής. Εν τέλει, διαπιστώθηκε ότι επικοινωνούσε συχνά με τον εγκέφαλο της ομάδας της Πέλλας. Οι ομάδες λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές στο zoogla.gr. Θα ήθελα, Νικολέτα, λίγο πριν
συνεχίσεις να διορθώνει το θέμα, να πούμε πως το ρεπορτάζ αυτό το έχει κάνει ο Παναγιώτης Βλαχουτσάκος και ο Φίλιππος Καραμέτος. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Βεβαίως. Όπως προκύπτει, Έλληνα, από το ρεπορτάζ, οι επικεφαλείς των τριών εγκληματικών οργανώσεων που συνελήφθησαν ετοίμαζαν τη δημιουργία μιας ελληνικής ιστοσελίδας πόκερ, την οποία σκόπευαν να λανσάρουν μέσω Facebook. Όπως φάνηκε μάλιστα από την αστυνομική έρευνα, ο φερόμενος ως αρχηγός της τρίτης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούταν κυρίως στην Αττική, διατηρούσε νόμιμη ιστοσελίδα στοιχήματος. Αντί όμως οι παίκτες να παίζουν μέσω διαδικτύου, πηγαίναν σε πρακτορία που διατηρούσε η ομάδα και λειτουργούσαν λογαριασμούς οι οποίοι χρεώνονταν με ηλεκτρονικά χρηματικά ποσά. Να πούμε πως στην πρώτη εγκληματική οργάνωση ταυτοποιήθηκαν 17 μέλη με πεδίο δράσης στις περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βέρειας και της Χωμοτινής, ενώ συνελήφθησαν 12 άτομα και αναζητείται ακόμα και τώρα ο 51χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Νικολέτα, στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση. Στη δεύτερη Έλληνα εγκληματική οργάνωση ταυτοποιήθηκαν 37 μέλη με πεδίο δράσης στις περιοχές της Πέλλας, της Ημαθίας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, της Λάρισας και της Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθησαν 32 άτομα, εκ των οποίων και ο 38χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Στην τρίτη εγκληματική οργάνωση ταυτοποιήθηκαν 14 μέλη με πεδίο δράσης στις περιοχές Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Ετεολοακαρνανίας. Συνελήφθησαν 8 άτομα, εκ των οποίων και ο 41χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Ουσιαστικά, να πούμε πως το 2002 η Ζούγκλα είχε αποκαλύψει τη δράση του Τεκτερίδη στον παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο, ενώ θεωρείται άλλωστε και πρωτεργάτης του παράνομου στοιχήματος στην Πέλλα. Σοκ όμως, Έλληνα, έχει προκαλέσει φωτογραφία ντοκουμέντο της Ζούγκλας που παρουσίαζε τον Τεκτερίδη να κάθεται με άνεση στο γραφείο του με τον τότε Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Πασχαλίδη, και να κουβεντιάζουν. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας και την Ασφάλεια Γενιτσών, μπήκε στο χώρο διενέργειας του παράνομου στοιχήματος, όπου βρήκε μέσα σε εντυχισμένο χρηματοκιβώτιο μετρητά ύψους 1.000.000 ευρώ, δηλαδή 340.750.000 δραχμές, και 8 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 700.000 ευρώ και 164.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, βρήκε 16.000 μετοχές της εταιρείας Sparknet και 2 χρυσές κάρτες απεριόριστης πίστοσης. Βλέπουμε και τη φωτογραφία ντοκουμέντο του Τεκτερίδη μαζί με τον Πασχαλίδη. Να, όπως είπαμε, να κουβεντιάζουνε. Να πούμε, κάθονται άνετα και να κουβεντιάζουν. Άνετα, βλέπεις, φαντάζομαι, το ένα πόδι στο άλλο. Ο κύριος, νομίζω, μιλάει στο τηλέφωνο. Εντάξει. Γι' αυτό ο άλλος περιμένει, ξέρεις, είναι χαλαρός. Να πούμε ότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και 12 βιλιάρια καταθέσεων συνολικού ποσού 600.000 μαρκών και 86.000 δολαρίων. Ένα πιστόλι 22 χιλιοστών μάρκας Μπερέτα και 22 σφαίρες ίδιου διαμετρήματος, καθώς και ένα όπλο εκτόξευσης αναισθητικού αερίου. Μέσα από τα ηλεκτρονικά σχέδια του Γιώργου Τεκτερίδη, που δρούσε ως πράκτορας ξένων εταιριών, που κατέσχεσε το ΣΔΟΕΣ, ένα από τα καταστήματα που εντοπίστηκαν, ονόματα παικτών παράνομων στοιχημάτων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Βρετανία, τον Καναδά. Τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Γιώργος Τεκτερίδης, που όπως είπαμε είναι γνωστός επιχειρηματίας στον νομό Πέλλας, απειλούσε τον περσινό Νοέμβριο να αυτοπυρποληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο άνδρας κράτησε όμηρο τη διευθύντρια του ταμείου, ενώ περιέλουσε με βενζίνη το γραφείο της και απειλούσε να βάλει φωτιά. Τελικά, μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ειδικών της ελληνικής αστυνομίας και του 62χρονου, ο τελευταίος πίστηκε να παραδοθεί. Λοιπόν. Και να κλείσουμε με την έκφραση «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει». Και πάλι, όπως ξεκινήσαμε, λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να περάσουμε να δούμε ένα απόσπασμα βίντεο από την χθεσινοβραδινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου τη Ζούγκλα. Και το οποίο αυτό το απόσπασμα, να πούμε ότι αφορά την διαδικτυακή ψηφοφορία που είχε ξεκινήσει το ζούγκλα.gr πριν λίγο καιρό. Ας περάσουμε να δούμε λίγο το βίντεο και επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μια βόλτα στη διαδικτυακή ψηφοφορία, να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε τους πίνακες, να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και φυσικά να παρακολουθήσουμε και το ρεπορτάζ που επίσης θέλω να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Πάμε στο πρώτο πίνακα. Πάμε να δούμε την ταυτότητα δηλαδή της έρευνας, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τι βλέπετε, να ξέρουμε και εμείς ποιοι είμαστε
και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, καμία αμφισβήτηση για αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των μετρήσεων. Πάμε λοιπόν στον πρώτο πίνακα. Ψήφισαν 1.423 άτομα, το βλέπετε. Είναι πολύ σημαντικό ότι η έρευνα έγινε από τις 25 Δεκάτου του 2013 μέχρι τις 29 Δεκάτου του 2013. Συμπεριλαμβάνει και το εορταστικό τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου μέσα και φυσικά ηλικία πάνω από 18 ετών. Πάμε να δούμε τη δεύτερη κάρτα. Γυναίκες 13%, άνδρες 87%. Αστάθμιστο δείγμα φυσικά, γιατί στον πληθυσμό τα ποσοστά είναι 50,5 γυναίκες και 49,5 άνδρες. Να δούμε τον επόμενο πίνακα. Ποιοι ψήφισαν ανά ηλικία. Βλέπετε ότι οι ηλικίες 18-24 εκπροσωπούνται από ένα μικρό ποσοστό, 1%. Το λέω για να το λάβουν υπόψη τους όσοι θα σχολιάσουν μετά, γιατί οι νέοι γνωρίζετε ότι ψηφίζουν πιο επιθετικά και κυρίως δεν ψηφίζουν μεταξύ 18 και 24 οι περισσότεροι. 38% 25-44, 52% 45-64 και υπάρχει ένα 9% 65+. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που μπαίνουν μετά από αυτή την ηλικία στο διαδίκτυο και είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Ποιοι ψήφισαν βαθμός αστικότητας. Αγροτικές περιοχές 16%, αστικές 84%. Της 100 αστάθμιστο δείγμα, γιατί στον πληθυσμό τα ποσοστά είναι αστικά 75 και αγροτικά 25%, δεν είναι μακριά βέβαια. Πάμε να δούμε στη συνέχεια ποιοι ψήφισαν ανά περιοχή. Αττική 37%, Θεσσαλονίκη 10%, επαρχία 53%, στην περιφέρεια δηλαδή. Αστάθμιστο δείγμα, στην Αθήνα 34%, περιφέρεια 66%. Για να συνεχίσουμε. Ποιοι ψήφισαν σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο. Είναι και μια ταυτότητα για μας και για το Zoogle.gr. Ανώτατη μόρφωση το 40%, ανώτερη το 30%, μέση 29%, κατώτερη 1%. Να δούμε τον επόμενο πίνακα. Θεωρείται σωστή τη διανόμωνα στολή χρηματοδότηση Χρυσή Αυγή. Εδώ μπαίνουμε στα ερωτήματα και εδώ έχει και πολλή κουβέντα τώρα. Από αυτό το δείγμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δείχνει μια πολύ μεγάλη αύξηση των ποστών της Χρυσή Αυγή, το 47% λέει ναι, θεωρώ σωστή την διανόμωνα στολή χρηματοδότηση Χρυσή Αυγή. Το 43% λέει όχι. Και δεν ξέρω, δεν απαντώ το 10%. Αυτό να το λάβετε επίσης υπόψη σας, για να δείτε ότι υπάρχει μια περίεργη ζυγαριά συναισθηματική ανάμεσα στο συνέστημα και στη λογική των ψηφοφόρων. Και είναι ίσως ό,τι πιο χρήσιμο για τους κομματικούς μηχανισμούς, για αυτούς που θέλουν να μαγειρεύουν εκλογές, για εκείνους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, το μυαλό τους το έχουν συνεχώς στο πώς θα κερδίσουμε τις εκλογές και πώς θα πείσουμε τον κόσμο και πώς, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι, εντός εισαγωγικών θα τον εξαπατήσουμε, να δει τα λάθη μας λιγότερο και να προσέξει περισσότερο τα υποτιθέμενα κατορθώματά μας. Πάμε στον επόμενο πίνακα, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Εν ώψη των εθνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας, θεωρείται καταλληλότερη μια συνεργασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Έχει το 5,8. Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ ΔΙΜΑΡ έχει 14,7. Είναι το μεγαλύτερο νούμερο. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα προς την αριστερά, ότι θα θέλαμε να είσαστε ενωμένοι, ή την κέντρο αριστερά, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ έχει 9,1. Νέα Δημοκρατία Ανεξάρτητη Έλληνες Χρυσή Αυγή έχει 5,1. Ορίστε. Αν θέλετε να μου δίνατε ένα σχόλιο, διότι δεν νομίζω ότι στέλνει στην αριστερά. Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα στην ηγεσία του ΚΚΕ και της ΔΙΜΑΡ. Διότι εμείς αυτό το μήνυμα της ενότητας το πήραμε. Κάναμε ένα κόμμα με 10 διαφορετικές συνιστώσεις ενίο πολιτικό οργανισμό. Το ΚΚΕ και η ηγεσία της ΔΙΜΑΡ έχουν δυσκολία να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών και την αναγκαιότητα να προχωρήσουμε με αυτά που μας ενώνουν
και να συζητήσουμε βαθιά και να δούμε ποια μπορούμε να λύσουμε από αυτά που μας χωρίζουν. Να, έχει ενδιαφέρον το σχόλιο σας. Πιο σημαντικό αλλά, είναι το τελευταίο όμως που θα διαβάσει. Πώς το ερμηνεύεις. Ναι, που μπορεί να Δημοκρατία Ανεξάρτητη Έλληνες Χρυσή Αυγή 5,1, Νέα Δημοκρατία Ανεξάρτητη Έλληνες 4,6. Δεν βάλαμε το Ανεξάρτητη Έλληνες ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα το κάνουμε στην επόμενη μέτρηση. Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 12,1 που είναι ο υπάρχον σχηματισμός και καμία συνεργασία το 48,6. Άρα μήπως ένα μεγάλο ποσοστό καταλαβαίνει πια ότι δεν χρειάζεται να τηρούν τις ισορροπίες και θέλει μόνο κομματική κυβέρνηση. Είναι αυτό που λέτε ακριβώς. Το μήνυμα λοιπόν που στέλνει το εκλογικό σώμα είναι ότι κύριε τέρμα οι συνεργασίες δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δεν είναι καλό αυτό για τη δημοκρατία. Εγώ συμφωνώ πάντως. Διότι χρειάζεται η χώρα πρέπει να πηγαίνει με χίλια και εμείς αναλώνουμε χρόνο και, πολιτικό χρόνο και ενέργεια στο να ικανοποιούμε μικροεγωισμούς ή μεγαλύτερους, αν θέλεις, εγωισμούς, συμφέροντα. Δεν χρειάζομαστε τώρα ισορροπίες. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Κύριε Βγότζα. Κοιτάξτε, για μένα όλο αυτό που βλέπουμε στον πίνακα δείχνει ότι ο ελληνικός λαός ψάχνεται. Ψάχνεται πάρα πολύ βαθιά. Γι' αυτό. Και δεν βλέπει ούτε συνεργασίες, αλλά δεν βλέπει και μια άλλη προοπτική. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι κινούνται σαν τη λάβα. Δηλαδή το εκλογικό σώμα είναι μια κινούμενη λάβα, η οποία δεν διστάζει να πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στη Χρυσή Αυγή, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ. Θα δείτε τώρα σε λίγο τη μετακίνηση. Αυτή η λάβα δεν έχει προκαθορισμένη πορεία. Ακολουθεί το ανάγλυφο των πραγματικών προβλημάτων, αλλά δεν οδηγεί σε έναν προσανατολισμό σαφή και υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, ότι τα νέα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν έχει προφτάσει από το 3 ως το 23 να κάνει πιο συμπαγές το εκλογικό του σώμα σε σχέση με την ιδεολογία του. Γιατί είναι μεγάλος ο κόσμος που πήγε, μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που προσέτρεξαν στο ΣΥΡΙΖΑ, επομένως χρειάζεται μια διαπαιδαγώγηση. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα κόμματα. Ναι. Και τη Δημοκρατική Αριστερά και τους Ανεξάρτητους Έλληνες υπάρχουν πολλά νέα κόμματα. Κάνω μια ερώτηση διευκρινιστική. Είναι αυθόρμητες αυτές οι απαντήσεις ή δώσατε εσείς ένα δείγμα πιθανών συνεργασιών? Δώσαμε το δείγμα όλων. Προς το δείγμα. Δεν είναι αυθόρμητες, εμείς δώσαμε το δείγμα. Ναι, θέλω λοιπόν να παρατηρήσω ότι εκτός όλων των άλλων που μπορεί να συμβαίνουν, εγώ δεν αποκλείω καμία ερμηνεία, μπορεί να δει κανείς και μια άλλη ερμηνεία σε αυτό το 50% του εκλογικού σώματος, ότι μπορεί να μην καλύπτεται από το εύρος των συνεργασιών που έχετε δώσει και από τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτές τις συνεργασίες. Αλλά όταν λέει καμία σε ποσοστό, ναι, της τάξης του, να, ναι, δούμε πάλι τον πίνακα, ναι, σας παρακαλώ. Θα μπορούσε να πει κάποια άλλη. Το βάλατε εσείς ή μπορούσατε να βάλετε μια άλλη? Δεν ξέρω, και αυτό σας ρωτήσω. Όλα αριστερά αυτά τα βάζουμε εμείς και ο κόσμος ψηφίζει δίπλα. Δηλαδή τους συνδυασμούς τους βάλαμε εμείς. Δίπλα ο κόσμος απάντησε. Οι ψηφοφόροι δηλαδή απάντησαν και το καμία. Μπορώ λοιπόν με μεγάλη δόση ευθερεσίας, ίσως επειδή με βολεύει, εκπροσωπώ ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν αποτυπώνεται. Πολύ ειλικρινή, στη Νέα Μέρα δηλαδή. Έτσι, να υποθέσω ότι το καμία μπορεί να παραπέμπει και σε άλλη. Δηλαδή δεν καλυπτόμαστε από αυτά που βλέπουμε. Δεν θα σας πω το ποσοστό, θα σας πω για ποιο λόγο. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το δικό σας ποσοστό. Όχι, δεν αφισβητώ αυτό που λέτε. Όχι. Και ξέρουμε πού βρισκόμαστε εμείς. Λέει κάτι διαφορετικό, κύριε Ζώη. Και εγώ, κύριε Ζώη, θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ, να πάω ένα βήμα πιο πέρα. Αλλά εγώ δεν ολοκλήρωσα αυτό που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε. Ίσα-ίσα που είναι πολύ ειλικρινής. Εγώ τον ευχαριστώ γιατί είναι ειλικρινής. Μετράει πολύ. Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε πού βρισκόμαστε, σε τι συνθήκες, με τι προϋποθέσεις δίνουμε τον αγώνα μας, με τι ομερτά από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, που ενώ έχουμε βουλευτές με σημαντικό ήδη κοινοβουλευτικό έργο, δεν έχουν αναφέρει μία μέρα το όνομα της Νέας Μέρας εδώ και 6 μήνες. Και προσπαθούμε εκ των ενόντων και με πολλούς σκόπους και ηρωικό, θα έλεγα, τρόπο να περάσουμε την παρουσία μας, όχι το τι λέμε και το τι προσδοκούμε. Αλλά δεν αναφέρουμε μόνο σε μένα. Λέω το εξής και στην προσπάθειά μας. Αναφέρουμε στο φάσμα των κομμάτων που πιθανώς θα μπορούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα, το χώρο και το χρόνο να εξηγήσουν στους Έλληνες τι λένε, να κάλυπταν ένα κομμάτι αυτού
που λέτε εσείς ως καμία. Ωραία. Θα έλεγα εγώ. Άλλη συνέντευξη. Ένα σχόλιο πάνω στον πίνακα. Ναι. Πάντως, εάν μετρήσουμε, αν αθροίσουμε τα ποσοστά που συγκεντρώνονται στην πλευρά των συνεργασιών, προκύπτει ένα 51,4%. Ναι, αλλά δεν είναι σε μία συνεργασία. Είναι δεν σε... είναι σε μία, αλλά 2, θέλουν τις συνεργασίες. 5-6 συνεργασίες. Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο μου λέτε, αλλά τους δίνετε την επιλογή του να συνεργαστείτε με κάποιον, με τον οποιονδήποτε, με οποιονδήποτε συνδυασμό. Ναι, αλλά αν σκεφτείτε, και από την άλλη υπάρχει το καμία. Αν σκεφτείτε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η πιο απίθανη συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΔΙΜΑΡ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι σχεδόν ρητορικό και το ερώτημα και η απάντηση που δίδεται. Δηλαδή δεν ξέρω, τα κόμματα δεν αφουγκράζονται πάντοτε την επιθυμία του εκλογικού σώματος, ούτε καν τις εντολές που του δίνει. Δηλαδή ο ελληνικός λαός έχει δώσει στους πολιτικούς ένα μήνυμα πολύ σοβαρό. Ακούστε κάτι, εάν θέλουμε να κοροϊδεύουμε την κοινωνία, μπορούμε να κάνουμε 3 ώρες εκπομπή και να κοροϊδεύουμε. Ο ιταλικός λαός, όταν αισθάνθηκε ότι τον εμπέζουν, Μπέμπε Γκρίλο. Ψήφισε την. Ποιο, Μπέμπε Γκρίλο, είναι σοβαρή υπόθεση. Ψήφισε την Τζιτσολίνα. Α, εσείς θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Ψήφισε μία πορνοστάρ και την έχωσε μέσα. Στις επόμενες εκλογές, αφού είχε μπει ο Ντιπιέτρο, είχαν φύγει εξόριστοι πολιτικοί, την κοπάναγαν άλλοι στη φυλακή, άλλοι στην εξορία. Στις επόμενες εκλογές έφερε τη λέγκα τη φασιστική του Βορρά. Την ανέδειξε. Και αναγκάστηκαν και παρέλυσε το σύμπαν, νέα κόμματα, ελιές, στραγάλια, πιστίκια, πορτοκάλια. Δεν τους έπεισαν και ψήφισαν έναν τύπο ο οποίος ήταν ο Φαρσέρ στην Πολόνια του 72 όταν ήμουν εγώ και μου τηλεφώνησαν φίλοι, σπουδαίοι, σημαντικοί άνθρωποι από την παρέα, από τη συντροφιά του μεγάλου Λούτσο Ντάλα και του Φραντσέσκου Γκουτσίνη και μου λέγανε, ρε εσύ, τον θυμάσαι τον γελοτοπιό που τραγούδαγε και έλεγε ότι το τραγούδαγε ένα τραγουδάκι, το κάτι έκανε πιπί και κάτι τέτοια και έβγαινε συναυλίες και έκανε κάτι παρλάτες. Και είναι δεύτερο κόμμα στην Ιταλία, θα τρελαθούμε. Ψήφισαν τον Μπέπε Γκρίλο. Στην Ιταλία έχουν μια ροπή στον κοροτέσκο πάντως. Κοιτάξτε, ψήφισαν τον Μπέπε Γκρίλο γιατί τους έστειλαν άλλο ένα μήνυμα ότι από το θέατρο που παίζετε εσείς το παρασκηνιακό, ναι. Προτιμούμε το αυθεντικό. Πρέπει να παραδεχτούμε, κύριε Δανταφυλόπουλο, ότι αυτό το ιστορικό, την ιστορική περίοδο που έχουμε ονομάσει μεταπολίτευση, με τους συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς, αυτή η περίοδος τελείωσε. Τελείωσε στο 10. Και από το 10 αρχίζουν οι μεγάλες αναζητήσεις. Ποιος θα εκφράσει το νέο πολιτικό πρόσωπο αυτής της νέας περίοδου είναι ακόμα διευκρίνιστο. Αυτό νομίζω αποδεικνύει η τελευταία απάντηση που έχετε και έχει πάρει το 48,6. Να ρωτήσω το Χαράλαμπο Παπα-Νικολάου τι γνώμη έχει γι' αυτά. Εγώ θα συμφωνήσω ότι ο κόσμος Δεν ξέρει τι θα κάνει. Κάποτε, εγώ θυμάμαι, όταν υπήρχε ο δικοματισμός, ότι ξέραμε όλοι ότι υπήρχε ένα 10% που μεταφερόταν είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στη Νέα Δημοκρατία. Για να δώσει κυβέρνηση. Τώρα μιλάμε για ένα άλλο πράγμα. Ένας άλλος κόσμος τώρα είναι. Βεβαίως. Ένα άλλο πράγμα. Αυτό που λέτε εσείς ότι μπορεί να φύγει από τη Χρυσή Αυγή και να φτάσει μέχρι την άκρα αριστερά. Θα το δείτε αυτό δεν σε υπάρχει, λίγο. Δεν υπάρχει πλέον ιδεολογία. Τα έχει χάσει ο κόσμος. Θα το δείτε αυτό σε λίγο. Ο επόμενος πίνακας έχει πολλή κουβέντα. Και πάμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικός. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίζατε εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές? Τις φορολογικές ελαφρύνσεις 23%. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ άμεσο. Αφορά την τσέπη του ψηφοφόρου και δίνει 23%. Την οικονομική ανάταση χώρας 18%. Την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 10%. Τις διώξεις καταχραστών δημοσίου χρήματος 41%. Η ψήφος είναι εκδίκηση σήμερα. Εάν αυτό το δικαιοσύνη, μήνυμα... Δικαιοσύνη, δεν εκδίκηση. Τιμωρία. Δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Με θυμώ όμως πολύ. Δηλαδή είναι όχι, επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γίνεται τιμωρία και εκδηλώνεται σε κόμματα ακριβώς, που λένε θα καθαρίσουμε εμείς. Εάν λοιπόν,
Ορίστε. Είναι απόλυτα λογικό ο κόσμος να είναι θυμωμένος. Σωστά. Εάν όμως το μήνυμα δεν το πάρουν ότι έχουμε να κάνουμε με εκλογική βεντέτα πλέον. Μα είναι δυνατόν να μην το έχουν πάρει το μήνυμα ότι έχουμε να κάνουμε με εκλογική βεντέτα. Θα το δείτε γιατί είναι δυνατόν σε λίγο. Λοιπόν, οι διώξεις καταχραστών δημοσίου χρήματος 41%. Και υπάρχει και ένας άλλος πίνακας, ο οποίος δείχνει και την ποιοτική διαφορά ανάμεσα στους ψηφοφόρους των δύο μεγάλων κομμάτων σήμερα, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, και είναι ο επόμενος πίνακας, ο οποίος στο με ποιο κριτήριο θα ψηφίζατε για την ανακούφιση μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ψηφοφόρη της ΣΥΡΙΖΑ δίνει 27,8%, οι Νεοδημοκράτες 21,2%. Για την οικονομική ανάταση της χώρας με θυσίες, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι της ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται στο 8,1% και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στο 19,9%. Για την εσπεσμένη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, 15,8% οι Νεοδημοκράτες, 7,9% ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για διώξεις των καταχραστών του δημοσίου χρήματος, υπερθεματίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, 43,9% και 35,2% η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην σας δώσουμε σήμερα την πρόθεση ψήφου, αλλά θα τα δείτε όλα. Γιατί οι πίνακες που ακολουθούν, ευχαριστώ κύριε σκηνοθέτα μου, οι πίνακες που ακολουθούν έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το... την περιβόητη ερώτηση που έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, που συνήθως είναι ο κανένας, να δούμε το πίνακα. Ο κανένας έχει 42,3%. Ο κύριος Σαμαράς παραμένει πρώτος, 19,2%. Ο κύριος Τσίπρας 14,5% δεύτερος. Κοιτάξτε που έχει φτάσει ο Μιχαλολιάκος, ο οποίος δεν ανιχνευόταν ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ήταν δηλαδή κάπου μεταξύ 0,7%. 10,1%. Του κάνανε αρκετή διαφήμιση όμως τελευταία. Κοιτάξτε που έχει φτάσει ο Μιχαλολιάκος, λέω. Και όσο είναι μέσα στο κελί, θα αυξάνει το νούμερό του απλώς. Ξέρεις που λέει, εσύ κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος 3,6, 2,8 ο Βενιζέλος, 2,2 ο Κουτσούμπας, 0,7 ο Κουβέλης, και ο κανένας είναι τροπεούχος. Είναι 42,3. 42,3 λοιπόν ο κανένας. Ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Λοιπόν, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει αρκετά απασχολήσει και ο λόγος είναι για τα μαγαζιά που θα ανοίξουν από αυτή την Κυριακή. Λοιπόν, πρεμιέρα κάνει μεθαύριο την Κυριακή στις 3 Νοεμβρίου η κυριακάτικη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εν μέσω φθινοπορεινών εκπτώσεων με 6 στα 10 καταστήματα να αναμένεται να μείνουν κλειστά. Συγκεκριμένα το 63% των εμπορικών συλλόγων της Ελλάδας θα απέχουν από το άνοιγμα των καταστημάτων την προσεχή Κυριακή. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, από τη μέχρι τώρα πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της η ΕΣΕΕ, και συγκεκριμένα από 177 τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, το 32% έχει απαντήσει θετικά, το 63% αρνητικά, ενώ το 5% αφήνει το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή στη διακριτική ευχέρεια των εμπόρων. Υπενθυμίζεται μάλιστα πως τα εμπορικά καταστήματα κάθε είδους και μεγέθους σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013. Υπογραμμίζεται μάλλον επίσης πως δεδομένων των όσων έχουν αποφασιστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις περιφέρειες, την ΕΣΕΕ και τους εμπορικούς συλλόγους, εναπόκειται στους τελευταίους εάν θα προτρέψουν τα μέλη της περιοχής τους, στις περιοχές μάλλον ευθύνη τους, να λειτουργήσουν ή όχι την Κυριακή. Η ΕΣΕΕ παραπέμπει αναφορικά με το εάν το πείραμα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές θα έχει θετικό ή μηδενικό άθροισμα στα τελικά στοιχεία. Ενώ στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Πέμπτη, σημειώνει αναφορικά με την απόφαση των εμποροϋπαλλήλων να απαντήσουν με απεργιακές κινητοποιήσεις στο κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων και ότι πάντα σέβεται το δικαίωμα της απεργίας.
Αυτό που μένει να δούμε είναι τόσο εάν κατά την πρώτη Κυριακή προαιρετικής λειτουργίας η εμπορική κίνηση των καταστημάτων θα ανταποκριθεί στις αναμενόμενες προσδοκίες, όσο και αν τελικά στις 9 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα από το πρώτο ημερολογιακό δεκαήμερο των μίνι εκπτώσεων θα είναι ικανοποιητικά για τους συναδέλφους επιχειρηματίες, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται πως για την προσεχή Κυριακή ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας ανακοίνωσε ωράριο λειτουργίας 11 με 6, η Θεσσαλονίκη 11 με 5 και ο Πειραιάς 11 με 3, όταν το πλαίσιο του Κυριακάτικου ωραρίου σύμφωνα με τον νόμο είναι 11-8. Παράλληλα σημειώνεται ότι σήμερα 1 Νοεμβρίου ξεκινάει η φθινοπορεινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο στις 9 Νοεμβρίου. Η ΕΣΕΕ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τη στροποποίηση του τελευταίου νόμου 4.177 / 2013, αυτή θα είναι η πρώτη εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, των ενδιάμεσων ουσιαστικά εκπτωτικών περίοδων, δηλαδή των mid-season sales, και υπενθυμίζεται σε εμπόρους και καταναλωτές ότι κατά τον νέο νόμο η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, δηλαδή εκπτώσεις, επιτρέπονται πλέον 4 φορές το χρόνο ως εξής. Οι πρότεινε τακτικές εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Ενώ ουσιαστικά οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδοι είναι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η φθινοπορεινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2013 και θα λύγει 10 Νοεμβρίου. Και όπως αναφέρονται στο νόμο, είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. Άρα, φέτος, τελευταία ουσιαστικά ημέρα των εκπτώσεων είναι το Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Επίσης, γνωστοποιείται ότι οι προσφορές επιτρέπονται κανονικά κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων. Ενώ, όπως άλλωστε, ίσχυε μετά την τροποποίηση του νόμου 3769/2009. Αυτό που απαγορεύεται είναι η ανακοίνωση προς το κοινό και η αναγγελία εκπτώσεων με οποιοδήποτε τρόπο, διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέρα της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η ευκρινής αντιγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών. Όπως ουσιαστικά επισημαίνει η ΕΣΕΕ, είναι αυτονόητο ότι σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου η χρησιμοποίηση ποσοστού επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά για τις εκπτώσεις και απαγορεύεται για τις προσφορές όσο και για τις προωθητικές ενέργειες. Την άκληση του μέτρου όμως ζητά, φαίνεται, την Κυριακάτικη η ΕΣΕΕ. Την ανάκληση λοιπόν του μέτρου για την Κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων ζητεί από την κυβέρνηση η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος εν ώψη της εφαρμογής του την ερχόμενη Κυριακή, υποστηρίζοντας πως το μέτρο είναι καταστροφικό και αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση υιοθετεί τις εντολές των δανειστών, στέλνοντας στον καϊάδα τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή έχει φέρει προφανώς έντονες αντιδράσεις, με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων να έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Αν για την κυβέρνηση το λουκέτο στα καταστήματα οφείλεται στην έλλειψη χρόνου από την πλευρά των καταναλωτών, αρνείται για ακόμα μία φορά να δει την πραγματικότητα που δεν είναι άλλη. Από μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μια κοινωνία εξαθλειωμένη από τα χαράτσια και τη φοροεισπρακτική πολιτική της. Την φοροεισπρακτική μάλλον πολιτική της, οι καταναλωτές που αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες, σημειώνει η ΓΕΣΕΕ, ενώ μια τέτοια κίνηση το μόνο που θα επιφέρει είναι να ανακατανείμει τον τζίρο προς όφελος των ολίγων και των ισχυρών, να αυξήσει τα λουκέτα στο μικρομεσαίο εμπόριο και να οδηγήσει στην ανεργία ακόμα περισσότερους εμποροϋπαλλήλους, συμπληρώνει η ΓΕΣΕΕ. Περαιτέρω μείωση όμως υπάρχει, έτσι? Περαιτέρω όμως μείωση υπάρχει κατά 7,8%. Σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Αύγουστο φέτος, παρά τις μειώσεις των τιμών και τις προσφορές για την προσέλκυση πελατών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Ελστάτ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι με εξαίρεση τις πωλήσεις καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, στις οποίες ουδεμία μεταβολή σημειώθηκε σε σύγκριση με τον Αύγουστο πέρσι, ο τζίρος μειώθηκε σε όλες τις άλλες επιμέρους κατηγορίες καταστημάτων. Ειδικότερα η πτώση του όγκου των πωλήσεων καταγράφηκε σε πολυκαταστήματα 28,8%,
σε φαρμακευτικά και καλλιντικά προϊόντα 18,2%, μεγάλα καταστήματα τροφίμων στο 6,9%, τρόφιμα, για τα τρόφιμα ποτά καπνό στο 6,1%, ενώ για τα έπιπλα ηλεκτρικά είδη και εξοπλισμό 6,1%. Επίσης να πούμε ότι στην ένδυση και στην υπόδηση 5,2%, ενώ στα βιβλία χαρτικά και λοιπά είδη δώρων καταγράφηκε πτώση του όγκου των πωλήσεων στο 3%. Και θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε ένα θέμα που αποσχόλησε αρκετά τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή μετά την Μαρία που βρέθηκε στον οικισμό το Ρωμά, μετά από τον Μπεν που έγινε μια έρευνα να ζητήσουν τον βρούνε μετά από 22 περίπου χρόνια. Έγινε το τεστ DNA, τελικώς το παιδί δεν ήταν το παιδί αυτό που ήταν στην Κύπρο. Τώρα λοιπόν γίνεται επιχείρηση εντοπισμού του Μπεν που χάθηκε όπως είπαμε στην Κότα 91 στον Τύρναβο Λάρισας σύμφωνα με πληροφορίες. Ουσιαστικά συγκεκριμένα οι πληροφορίες αναφέρουν από ότι μετά από σχετική ενημέρωση που είχε η ελληνική αστυνομία πως σε οικισμό Ρωμά στον Τύρναβο ζήνας νεαρός, ψηλός, ξανθός, μεγαλανά μάτια, η φυσιογνωμία του οποίου μοιάζει με σκίτσο που είχε δημιουργηθεί και απεικονίζει πώς θα ήταν ο Μπεν. Έτσι, η ομάδα αστυνομικών μετέβη το πρωί της Πέμπτης στον οικισμό, όπου και συνάντησε τον νεαρό, που φέρεται επίσης να έχει την ίδια ηλικία με τον αναζητούμενο Μπεν. Όταν το απόγευμα επέστρεψαν στον οικισμό οι αστυνομικοί, ο νεαρός δεν ήταν εκεί, αλλά το πρωί της Πέμπτης φέρεται να προσήλθε οικειοθελώς στην αστυνομία, που έγινε και η λήψη βιολογικού υλικού. Πριν πάμε, γιατί βλέπω ότι έχει μια πολύ ωραία προτινόμενη ταινία σήμερα, θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα να το πούμε για να περάσουμε στο πιο ευχάριστο. Ξεκινά από σήμερα η εφαρμογή του προγράμματος της δωρεάν διανομής τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες για το 2013, συνολικού προϋπολογισμού περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτα διανεμόμενα προϊόντα είναι τα ζυμαρικά και η κεφαλογραβιέρα και πρώτο σταθμός διανομής στο χαμόγελο του παιδιού στο Μαρούσι. Το σύνολο των δικαιούχων του προγράμματος θα ξεπεράσει τις 800.000, ενώ εμπλέκονται περισσότεροι από 1.000 φορείς, κοινωνική εταίρεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση όπως Μητροπόλης, Δήμοι, Συλλόγοι Πολυτέκνων και Παλαινοστούντων και πλήθος φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που συμβάλλουν τόσο στην επιλογή των τελικών δικαιούχων όσο και στην υλοποίηση της διανομής σε όλη τη χώρα. Αυτά ήταν ουσιαστικά τα θέματα που μας απασχόλησαν αρκετά για την επικαιρότητα. Είναι πάρα πολλά. Στο 2 ώρα αυτό που έχουμε δεν προλαβαίνουμε να τα αναλύσουμε όλα. Ακολουθούν όμως πάρα πολλές εκπομπές. Για οποιαδήποτε πληροφορία σας ενδιαφέρει και για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να μπείτε στο zoogla.gr. Όσον αφορά την ψηφοφορία του Μάκη Τριανταφυλόπουλου που έδειξε εχθές το βράδυ, δείξαμε εμείς κάποιο μικρό απόσπασμα για να παρακολουθήσετε όλη το απόσπασμα αυτό για την ψηφοφορία. Μπορείτε να μπείτε στο web.tv του zoogla.gr. Και ας περάσουμε στην προτινόμενη ταινία της ημέρας. Τα βέλη του έρωτα. Τα βέλη του έρωτα είναι μια ερωτική ταινία, θα έλεγα. Χθες βγήκανε τα καινούργια κινηματογραφικά τρέιλερ. Πρόκειται για μια αμερικανική ταινία με σκηνοθεσία Josh Radnor και πρωταγωνιστές τους Josh Radnor, την Elizabeth Olsen, τον Zac Efron και τον Richard Jenkins. Είναι πολύ ωραίο ο Zac Efron. Ναι, και είναι και πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο παλικάρι, όντως. Παλικάρι. Λοιπόν, όταν ο 35χρονος Jesse επιστρέφει στο πανεπιστήμιο που φοίτησε για την τελετή συνταξιοδότησης του αγαπημένου του καθηγητή, γνωρίζει τη 19χρονη δευτεροετή Ζήμπη και ξεκινά έτσι μαζί της μια φιλική σχέση και έχει μετά μια πρόσμενη εξέλιξη. Όλες οι σχέσεις έχουν κάποια πρόσμενη εξέλιξη κάποια στιγμή. Ναι, να μην πούμε τις προσωπικές μας εμπειρίες. Όχι, ναι, παιδί μου, ότι... Όχι, δεν μιλάω για προσωπικές εμπειρίες, μιλάω και που ακούμε. Γενικώς, ναι. Όλοι οι έρωτες και όλες οι σχέσεις κάποια στιγμή γίνεται κάτι απρόσμενο, βρε παιδί μου, που δεν το περιμένει ο άλλος. Λοιπόν, να δούμε το τρέιλερ. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε. Πάμε. Thought your essay was interesting. A spell check might be nice on these essays. Love those extracurriculars. And you're not in yet. But, no, things are looking pretty good. So you don't want to go to college? Jesse Fisher? Professor Peter Hoberg? I know Ohio is not as glamorous as New York, but they're throwing me a retirement dinner thing. When is it? Weekend of the 25th. You know, check your schedule. Checking now. Looks like I have to shift some things around. I'll be there. He never writes, he never calls. Hey. Whoa, was that Professor Fairfield? Yeah. She was like the best teacher I had here.
She was like the second best teacher I had here. Jesse, this is my daughter, Zibby. Hey. Hi. She's a sophomore. What was your major? I was English with a minor in history, just to make sure I was fully unemployable. You're like back in college. You're overdressed. I don't know if you know this, but I'm a few years older than you. Did you think this was like a romantic thing? Just kidding. We connect really well, don't you think? I just can't figure out if it's because you're advanced or because I'm stunted. Because I'm advanced. What the hell are you doing? I don't know. Nobody feels like an adult. It's the world's dirty secret. I never met anyone that I trusted until now. I'm 35. It doesn't bother me. Well, it bothers me. My advice to you is put some armor around that gooey little heart of yours. One of the things I loved about being here was the feeling that anything was possible. You get out of school and anything could happen. And then you do get out and life happens. So you're saying I should prepare myself for suckiness? No. A liberal arts education solves all your problems. Παρακολουθήσαμε και το τρέιλερ από τα βέλη του έρωτα και πάμε σε μια μουσικοθεατρική εκδήλωση με το όνομα Μελένη Κάρμεν. Και η οποία πραγματοποιείται σήμερα στις 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην αίθουσα συγκεκριμένα Δημήτρης Μητρόπουλος. Θα πραγματοποιηθεί η μουσικοθεατρική εκδήλωση, όπως είπαμε, με τίτλο Μελένε Κάρμεν, που οργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Εστία. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την βοήθεια των παιδιών με νοητική στέρηση που φιλοξενεί η Εστία. Στην εκδήλωση αποσπάσματα από τη διασκευή της όπερας Κάρμεν του Μπιζέτ θα τραγουδήσει η μέτσο σοπράνο Κατερίνα Ρούσου με τη συνοδεία στο πιάνο του Κάρολου Ζουγανέλη. Αφήγηση από την ηθοποιό Μάγδα Μαυρογιάννη. Ωραία. Ουσιαστικά, όπως λέει ο Σύλλογος Εστία, σας περιμένουν όλους και όλους μας στην εκδήλωση αυτή για να στηρίξουμε τη συμμετοχή στο έργο του Κέντρου Εστία. Ενώ επίσης την εκδήλωση υποστηρίζει ο Σύλλογος Φίλων της Εστίας, μήνυμα αγάπης. Και πάμε σε ένα θέμα που βλέπω ότι σήμερα έχει παίξει πάρα πολύ στο ίντερνετ και ο λόγος είναι για τη δύναμη του Photoshop. Ναι. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας και όλες μας, πολλές γυναίκες έχουν ως πρότυπό τους μοντέλα αλλά και διάσημα πρόσωπα και προσπαθούν πολλές φορές να τα μιμηθούν. Αυτό όμως που προσπαθούν να μιμηθούν δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια καλά επεξεργασμένη εικόνα. Το Photoshop έχει μια πολύ σημαντική ιδιότητα. Μεταμορφώνει κυριολεκτικά την εικόνα μιας γυναίκας με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα πρόσωπο και ένα σώμα ψεγάδιαστο. Οι ιδιοκτήτες έφτιαξαν το βίντεο για να δείξουν ότι τα πάντα είναι δυνατά όταν διαθέτεις ένα καλό πρόγραμμα Photoshop. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός τους. Το βίντεο όμως που έχει και στόχο να διαφημίσει το πρόγραμμα Adobe Photoshop προκαλεί και άλλες αντιδράσεις πέρα από αυτές του θαυμασμού και της επιθυμίας να το αποκτήσουν. Το βίντεο μάλιστα ποζάρει μια γυναίκα με τις ατέλειες, τα ψεγάδια που κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο έχει. Μετά την αρχική φωτογράφηση, ωστόσο, στο πρόσωπο και το σώμα της επεμβαίνει το Photoshop, το οποίο την αλλάζει ριζικά, κυριολεκτικά, και την μετατρέπει σε μια αψεγάδιαστη και ψεύτικη κούκλα. Θα δούμε όμως και το βίντεο και επιστρέφουμε. Να πούμε για αυτό το βίντεο. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Οπότε εμείς οι γυναίκες και εσείς όλοι μας. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση όπως είμαστε. Έτσι μας έδειξε ο Θεός, έτσι είμαστε. Τώρα. Γιατί οι εικόνες που βλέπουμε των μοντέλων
στα περιοδικά δεν δείχνουν τίποτα. Δεν είναι αληθινές. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σήμερα, όπως είπαμε, Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου. Ευχόμαστε και πάλι καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Χαιρόμαστε που μένετε στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ακολουθεί εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη. Από εμένα την Έλενα Θεοδόρου, την Κυριακή Τσανικίδη, την Νικολέτα Τσίκου, αλλά και όλη την ομάδα που βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή στο στούντιο της, που ουσιαστικά από το οποίο μάλλον βγαίνει η πρώτη ανάρτηση. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και καλό σας μήνα. Γεια σας.